Λουμπούτης. Τα παιχνίδια αναγκαστικά ίσως χρησιμοποιείται στο κέντρο. Κεφαλιά προς τα πίσω από το Θεοδωρίδη, μπάλα κατευθείαν out. Δεχθείως τώρα στο πρωτάθλημα και δεν είχε παίξει τον αγώνα με τον Ιωνικό. Λιμπερόπουλος. Να που καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Το γύρισμα μακριά από το γήπεδο του, έχει 9 νίκες και 3 ισοπαλίες εκτός από αυτή την ήττα. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κιζερίδη. Καυτή παλιά. Έξυπνη τελευταία στιγμή ο Φίσας. Απομάκρυνε, συνεχίζει την προσπάθεια για ηγετική φυσιογνωμία στα πρώτα λεπτά για την ομάδα του Άρη. Με το αριστερό ένα χλιαρό τελικά σουτ. Η μπάλα out. Πρώτος Γιάσος. Φίσας. Μπασινάς. Περνάει ο Σιμπνιεύσκι. Το γύρισμα. Λιμπερόπουλος δεν παίρνει ποτέ την μπάλα. Ο Χαριστέας χειροκροτείται από όλο. Κανείς περιπτώσεις, πάντως μερικές φορές το τολμά. Βγαίνει μπροστά. Λιμπερόπουλος πάνω στην κίνηση. Ένα σουτ. Το πρώτο σουτ από πλευρά. Χένριξεν. Μπασινάς. Άλλαξαν τέσσερις μπαλιές οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βαζέχα. Λιμπερόπουλος με τη μία. Βαζέχα από πλάγια. Σουτάρι out. Καλή ενέργεια από τους παίκτες. Λιμπερόπουλος, Καραγκούνης. Βλέπει την κίνηση του Χένριξεν αλλά και του Σιμπνιεύσκη. Ο Πολωνός πάνω στην κίνηση θα γυρίσει στα χέρια του Κατεργιανάκη. Πολλά έτοιμα για την σέντρα. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Άρης Παναθηναϊκός 0-0. Μπασινάς περνάει ωραία παλιά για τον Λιμπερόπουλο πάνω στην κίνηση. Προσπαθεί ο Βαζέχα παραλίγο για το αυτογκόλ. Να η πρώτη καλή φάση. Το κόρνερ. Βγαίνει τώρα χωρίς επιτυχία ο Κατεργιανάκης μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Σιμπνιεύσκι γυρίζει. Κατεργιανάκης μαζεύει. Θοδωρίδης έπεσε μόνος του. Καραγκούνης. Μπασινάς. Βαζέχα. Το γύρισμα χάνει την ευκαιρία ο Λιμπερόπουλος από το ένα μέτρο και η μπάλα περνάει πλάγια. Το γύρισμα του Βαζέχα και δεν μπορεί εδώ ο Λιμπερόπουλος να βρει στην πορεία της την μπάλα που από ένα μέτρο πάνω στην κίνηση υποπίεση δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στην πορεία της από το γύρισμα του Βαζέχα. Το 0-0 παραμένει. Κιάσος. Πέντε παίκτες Παναθηναϊκού εκτός περιοχής. Το σούτ του Κιάσου out. Κιάσος. Από τα αριστερά ο Καραγκούνης δίνει για τον Φίσα. Μέσα στην περιοχή εκείνος θα γυρίσει στην καρδιά της άμυνας του Άρης. Της έχει κάνει φάουλ. Ο Φίσα έχει το λόγο. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Άρης. Την πρώτη του κάλεσε κοντά του ο Γιάννης ο Μιχαλίτσιος. Τον... Να διακόψω για την φάση. Να δούμε τη φάση Γιώργο καθώς ο Λιμπερόπουλος από το λάθος στην άμυνα του Άρη θέλει να βγάλει μια πάσα εκεί όπου έρχεται και σκοράρει ο Χριστόφ Βαζέχα. 0-1 στο 60 ακριβώς στο Χαριλάου. Ο Βαζέχα που πανηγυρίζει έξαλλα μαζί με τους πληρωματικούς του Παναθηναϊκού που είναι κοντά στη γραμμή και γίνονται ένα κουβάρι. Άρης Παναθηναϊκός 0-1. Το έκτο γκολ του Βαζέχα στο φετινό πρωτάθλημα. Αμέσως ο Πολωνός πλάσαρε πάνω στην κίνηση. Βλέπετε εδώ την πάσα του Λιμπερόπουλου που κατάφερε να περάσει μέσα από τρεις παίκτες και να στείλει εκεί όπου ο Βαζέχα ερχόταν. Είδατε νωρίτερα πώς είχε περάσει το Χαριστέα σε αυτή την γκέλα της άμυνας του Άρη η μπάλα. Και εδώ ο Λιμπερόπουλος κοιτάξτε από πού περνάει την μπάλα και βρίσκει τον Βαζέχα πάνω στην κίνηση. Λιμπερόπουλος από μακριά ένα σουτ, out. Μαλούς σήκωσε την μπάλα ψηλά. Κιάσος. Νασιόπουλος για τον Λιμπερόπουλο. Να ο Λιμπερόπουλος που λέγαμε ότι μπορεί και κάνει παιχνίδι πλέον με τον Χαριστέα. Η πάσα για τον Βαζέχα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χάνεται με τον Κιζερίδης. Σέντρα για τον Κατσιαρό, το γύρισμα προλαβαίνει ο Χένριξεν, η μπάλα στα χέρια του Νικοπολίδη. Θεούς. Αδρανεί ο Παπαδόπουλος, παίρνει ο Λιμπερόπουλος, αντεπίθεση από τον Ασιόπουλο. Τρέχει ο Χαριστέας να καλύψει το χώρο, ο Ασιόπουλος πάνω στην κίνηση, σουτάρει out. Έστε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και τώρα ο Ασιόπουλος σουτάρει απευθείας από το γύρισμα του Λιμπερόπουλου και άλλη φάση. Μαζεύει την μπάλα. Καραγκούνης, ωραία για τον Ασιόπουλο.
Την άλλη πλευρά ο Λιμπερόπουλος, ο Νασιόπουλος δεν βιάστηκε. Να ο Καραγκούνης. Λιμπερόπουλος, το σουτ, γκολ, 0-2. Πολύ έξυπνο σουτ, πάνω στην κίνηση. Ο Λιμπερόπουλος σκοράρει και πάλι στο Χαριλάου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φτάνει τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 71 λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Νίκος Λιμπερόπουλος και οι υπόλοιποι. Η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού έπιασε την άμυνα. Έπιασε τον ύπνο την άμυνα. Τώρα κοιτάξτε πάνω στην κίνηση εδώ πως ο Λιμπερόπουλος δεν αφήνει την μπάλα να σταθεί παρά τη στέλνει στη δεξιά γωνία του Κατεργιαννάκη. Από την πάσα του Καραγκούνη. Καραγκούνης. Να η παλιά για τον Λιμπερόπουλο τώρα. Παίρνει την κόντρα εκείνος, μπροστά στο τρίτο γκολ, το χάνει, παρεμβαίνει ο Κατεργιαννάκης. Το φάουλ με τον Ξερίδη. Τα τρία. Και ενώ η ομάδα τους προηγείται με 2-0 στο Χαριλάου επί του Άρη. Λιμπερόπουλος. Το σουτ. Out. Χριστοδούλου, Αντριόλη, μια κομπίνα που δεν πιάνει όπως θα ήθελαν παίκτες του Άρη. Ο Παπαδόπουλος πάνω στον Καραγκούνη, το σφύριγμα της λήξης.